Προς τα δικό λαμβάνουν επίδομα ενοικίου από το κράτος, επιβεβαιώνει στο ΜΕΚΑ ο Δήμαρχος Λευκωσίας. Ένα 24ωρο μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στο ΜΕΚΑ, ο Δήμαρχος της Λευκωσίας επιβεβαιώνει το ανεξέλεκτο της κατάστασης. Παράνομα και επικίνδυνα υποστατικά στην εντός των τυχών πόλη, στα οποία διαμένουν κατά από άθλιες συνθήκες διαβίωσης δεκάδες μετανάστες, με τους ιδιοκτήτες αυτών μάλιστα να λαμβάνουν από το κράτος και σχετικό επίδομα ενοικίου. Πριν από περίπου 2 χρόνια, εξήγησε στο σταθμό μας ο Κωνσταντίνος Γιορκάτζης. Οι υπηρεσίες του Δήμου κατέγραψαν το πρόβλημα στην πραγματική του διάσταση, με τον ίδιο να ζητεί τη βοήθεια και τη συνεργασία των Υπουργείων Εργασίας και Εσωτερικών. Μάλιστα, για το συγκεκριμένο υποστατικό επί της οδού Απόλλωνος, όπως είπε, το Δημαρχείο προχώρησε σε νομικά μέτρα εναντίον των ιδιοκτητών του για αυθαίρετη μετατροπή του σε χώρο διαμονής. Εγώ θεωρώ εξαιρετικά προβληματικό το γεγονός ότι 2 διαφορετικές περιπτώσεις γραπτός ο Δήμος ενημέρωσε το αρμόδιο Υπουργείο. Στην προκειμένη περίπτωση είναι το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο επιχορηγεί τα συγκεκριμένα άτομα από ό,τι αντιλαμβάνουμε, ότι το συγκεκριμένο υποστατικό είναι παράνομο και συνεχίζουν να επιχορηγούν. Πέραν των νομικών διαδικασιών, ο Δήμαρχος Λευκωσίας απέστειλε αρχές του έτους στα Υπουργεία Εργασίας και Εσωτερικών συγκεκριμένο κατάλογο με τις διευθύνσεις 11 υποστατικών, των οποίων οι ιδιοκτήτες φαίνεται να προχώρησαν σε παρανομίες. Ενώ με διαδοχικές επιστολές του προς τα 2 Υπουργεία προειδοποιούσε για το θέμα της υπερσυγκέντρωσης μεταναστών σε παράνομα υποστατικά, ζητώντας εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλους τους χώρους διαμονής τους. Ο Δήμος αντελήφθηκε το πρόβλημα και ζήτησε την έγκριση να προσλάβουμε 6 κοινωνικούς λειτουργούς για τον δρόμο, 6 υγειονομικούς λειτουργούς. Εισηγηθήκαμε να αυξηθεί ο αριθμός του αστυνομικού της γειτονιάς με ακόμη 6 άτομα. Σε μια άλλη περίπτωση, μάλιστα, ο Δήμος επέβαλε πρόστιμο στον ιδιοκτήτη υποστατικού στην οδό Στασάνδρου, στο οποίο διέμεναν μετανάστες, καθώς δεν πληρούν το υγειονομικές πρόνοιες που απαιτούνταν για τη συγκεκριμένη χρήση. Τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων έχουν οδηγήσει περίπου 50 περιπτώσεις στα δικαστήρια. Πληροφορίες στο ΜΕΚΑ αναφέρουν εξάλλου πως σε μία από τις εν λόγω περιπτώσεις, ο διαχειριστής του κτηρίου επικοινώνει με τον Δήμο, δηλώνοντας πως είναι μεσολαβητής του Υπουργείου Εργασίας για θέματα στέγασης αιτητών ασύλου. Το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο.